Πίσω εδώ, προεκλογικό άρωμα έδωσαν για άλλη μια φορά τόσο η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΣΟΝΕΔ, όσο και η ανοιχτή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στη Μυτιλίνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σίγουρος για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, προοικονομώντας πως κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά, μάλιστα από τη Γαλάζια Παράταξη. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής για τους νέους, όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της ΟΝΕΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είχε στην ομιλία του και προεκλογικούς τόνους, σημειώνοντας ότι η υλοποίησή του θα γίνει μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, με κάποιους να χάνουν τον ύπνο τους. Και θα υλοποιηθούν, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω ότι κάποιοι έχουν αϊπνίες τελευταία. Σκεφτείτε πόσο θα χάσουν τον ύπνο τους μετά τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Το προεκλογικό κλίμα συντηρούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον κύριο Τσίπρα να ζητά από την Μυτιλίνη καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Και ο μόνος τρόπος για να φύγει είναι οι εκλογές, άρα να γίνει το συντεμότερο και να τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όχι με μια ψήφο, αλλά με μεγάλη διαφορά. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε από την νεολαία του κόμματος να γίνουν αγγελιοφόροι των πεπραγμένων της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα να υπενθυμίζουν τους κινδύνους που κρύβονται για να γκρεμιστούν όλα. Το συνέδριό μας λοιπόν γίνεται αφετηρία για την τελική ευθεία προς την επόμενη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρύψαμε ποτέ αστοχίες, αλλά επιμείναμε και επιμένουμε πάντα ότι η πατρίδα χρειάζεται μία σωστή κυβέρνηση που κάνει και λάθη, παρά μία λάθος κυβέρνηση. Εγώ να συνεργαστώ για καρέκλες δεν υπάρχει περίπτωση, ένα το κρατούμενο, δεύτερο το κρατούμενο. Γιατί λέω σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, θεωρώ ιδέες μου, είναι πιο χρήσιμες ιδέες για την Ελλάδα και την Ευρώπη από τις ιδέες του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Η κρίση εδώ στην Ελλάδα, η κρίση στη χώρα μας δεν είναι απλά μια κρίση ενεργειακή. Είναι μια κρίση υπαρξιακή. Γιατί εδώ έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί εδώ πληρώνουμε τη ρήτρα Μητσοτάκη. Οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα τις επόμενες εβδομάδες.